Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, έχουμε πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι η Κύπρος έβγαλε μία ναύτεξ για μία περιοχή ανοιχτά της Πάφου. Θέλει λοιπόν εκεί ένα πλοίο να κάνει έρευνες για να στρώσει εκεί καλώδιο οπτικών ινών η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία, να διαβάσω ακριβώς το δημοσίευμα. Λοιπόν, η Κύπρος δέθεσε σε περιοχή δυτικά της Πάφου για να απλώσει οπτικές ίνες και η Τουρκία εξέδωσε παράνομη αντινάφτεξ, ζητώντας να μην κινηθεί το κυπριακό πλοίο, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είναι εντός της οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΣ. Η ναύτεξ ήταν από 19 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου, 19 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου και περιλάμβανε γεωφυσικές έρευνες και συνέχεια τοποθέτηση οπτικών ινών, με την Τουρκία να υποστηρίζει ότι σε εκείνη την περιοχή δεν μπορούν να γίνουν έρευνες, καθώς πρόκειται για τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πόθεν προκύπτει. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο και οριοθέτησε την περιοχή και η περιοχή αυτή ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία, πόθεν προκύπτει ότι αυτή η περιοχή είναι της Τουρκίας, αφού δεν έχει οριοθετήσει με κανένα. Ακούστε τι γίνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί αφορά και την Λέσβο και τη Χίο και τη Σάμο και την Κο και τη Ρόδο και όλα τα νησιά που είναι ανάμεσα σε αυτές, στα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προσπαθεί η Τουρκία να υλοποιήσει με αυτή την πρακτική στο πεδίο, με ενέργειες που κάνει στο πεδίο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό το σχέδιο των τριών φάσεων που είπαμε είναι εδώ μέσα, σε αυτή την απόφαση. Το λαμβάνει κανείς υπόψη στη Λευκοσία και στην Αθήνα, ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Τη μία μας εξεδίωξε πλοίο που πήγαινε να κάνει αντίστοιχες έρευνες για τον East Med, αλλά έρευνες γεωφυσικές ανατολικά της Κρήτης. Μόλις βγήκε 6 μήνες, έστελνε φρεγάτο, το σταμάτησε. Τώρα σταματάει ένα άλλο πλοίο. Έχουμε αντιληφθεί ότι αυτά καταγράφονται και ότι η Τουρκία δημιουργεί μια de facto κατάσταση, που η de facto κατάσταση επί σειράν ετών δημιουργεί και εθνικό δίκαιο? Έχει σκεφτεί κανείς ότι αν είχαμε οριοθετήσει εμείς με την Κυπριακή Δημοκρατία ότι η Τουρκία θα ήταν απολύτως ένα δίκο, ότι δεν της αφήναμε ούτε τόσο δά περιθώριο να επικαλείται το διεθνές δίκαιο? Γιατί αυτή η περιοχή δυτικά της Πάφου θεωρεί η Τουρκία ότι επειδή δεν οριοθέτησες με την Ελλάδα, ότι αυτή είναι ανοιχτή για διεκδίκηση. Αν είχαμε οριοθετήσει η Κύπρος και η Ελλάδα, δεν θα ήταν. Γι' αυτό λέω, τελικά η αβελτηρία να μην επεκτείνουμε τα χωρικά έπτα στα 12 μίλια και να μην οριοθετήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως μας το ζητούσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Έγινε επειδή φοβόμασταν κάποια εθνική καταστροφή ή κάποιοι αποφάσισαν να αφήσουμε το πεδίο ανοιχτό και να διεκδικήσει η Τουρκία και ίσως με κάποια διαδικασία που έχουν στο μυαλό τους να μοιράσουμε την περιοχή? Αν δεν θα μοιράσουμε τίποτα, θα τα πάρει όλα η Τουρκία. Θα τα πάρει όλα η Τουρκία και κοιτάξτε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Εάν δεν κινηθεί συντονισμένα η Λευκοσία και η Αθήνα να αντιδράσουμε σε αυτό το σχέδιο της Τουρκίας.